Καλώς τον κύριο Τσελεπίδη. Καλώς με. Χαιρετώ κύριε Ζαγόρα. Άπαντες. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα και όταν έγινε το 4-0 της Μακάμπι Χάιφα, είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος του. Ναι. Τον έχεις. Τον έχεις. Όχι ακόμα. Εντάξει, νομίζω ότι θέλει αρκετό ψάξιμο. Θεωρώ ότι πέσανε οι τίτλοι τέλους. Ο Ολυμπιακός δεν παρουσίασε κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα μετά το πρώτο πεντάλεπτο ενδεχομένως στο Ισραήλ κάποια πρόοδο σε σχέση με την περσινή του συνολική εικόνα, είτε στα αυτά, είτε πολύ περισσότερο σε αυτά τα επίσημα παιχνίδια. Αρκετές αποδοκιμασίες που άκουσα εγώ στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0 για τη Μακάμπι Χάιφα. Ακούστηκε πολύ δυνατά το όνομα του Κώστα Φορτούνη όσο άνοιγε η διαφορά υπέρ της Ισραηλινής ομάδας, ειδικότερα μετά τα δύο συναγωγμένα γκολ του Πιερό. Το 0-4 νομίζω ότι σφράγισε την αποχώρηση του Μάρτινς και απομένει ίσως και η ανακοίνωση κάποια στιγμή από πλευράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός και απομένει να φανεί μετά ποιος θα είναι ο διάδοχος. Έχω την αίσθηση πως ο Φορτούνης θα επιστρέψει στη δράση. Υπήρχε μια έντονη φημολογία που έφτασε στα αυτιά μου πριν από την σέντρα του παιχνιδιού ότι ενδεχομένως και να τεθεί πώληση του ΣΥΣΕ, του κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού. Να δούμε τι μελιγενέστε. Ο Καμαρά, ο οποίος μου είχε τρομερή εντύπωση ότι δεν ήταν στην αποστολή, η επίσημη τοποθέτηση από πλευράς των υπευθύνων τύπου του Ολυμπιακού και όπως διέρευσε και βγήκε προς τα έξω, ήταν ότι ο Καμαρά, μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό στη διάρκεια του καλοκαιριού, έμεινε εκτός αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων και ήταν κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για αυτά τα δύο παιχνίδια. Οπότε όντως ήταν στις επιλογές του Μάρτινς, έτσι όπως είχε κρίνει ο Πορτογάλος τεχνικός. Ναι. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας πλέον να δούμε τι θα γίνει μετά από αυτό τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, ο οποίος στοιχίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και να ζητήσω συγγνώμη για αυτό το οποίο είπα εχθές στο Λίμπερο. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν σίγουρος στους ομίλους του Conference League στη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς και πριν τη σέντρα του παιχνίδιου. Σίγουρος θα γινόταν αν προκρινόταν επί της Μακάμπη. Τη στιγμή αυτή είναι στον αέρα αν θα βρίσκεται στον όμιλο κάποιου ευρωπαϊκού θεσμού ή όχι. Πρέπει να το πετύχει μέσα από την πορεία του τη στιγμή αυτή που μιλάμε, καθώς υπάρχει μπροστά τη Σλόβαν Μπρατισλάβα που δεν αξιοποίησε την έδρα της και το υπέρ κόντρα στην Φερεντσβάρος. Και ακολούθως τη μελιγενέστε από αυτό το ζευγάρι θα πάει στα play-off είτε του Europa League είτε του Europa Conference League. Όσον αφορά σημείο της ημέρας, θα σταθούμε στην διάρκεια της δικής εκπομπής στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Φόλεντα. No goal σε απόδοση 91 και το απόγευμα στην εκπομπή μαζί με τον Νίκο και τον Στέριο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τσελεπίδη, να είστε καλά.